αγορά είχε παγώσει. Οι εκλογές, οι διαπραγματεύσεις, οι πιέσεις των Ευρωπαίων έφεραν τα πάνω κάτω. Πώς ξημέρωσε όμως η σημερινή ημέρα? Και προεκλογικά, αλλά και τις πρώτες μετεκλογικές ημέρες, επικράτησε μια αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που χαρακτήρισε την ψυχολογία του κόσμου την τελευταία πενταετία. Υπάρχουν δεδομένα στοιχεία αισιοδοξίας και περιμένουμε να αποτυπωθεί και αυτό στην αγορά. Από την Γενική Συνομοσπονδία Εμπορίου, τα νέα είναι ευχάριστα. Ο κύριος Κορκίδης στη δήλωσή του αναφέρει ότι η αντιμετώπιση της νέας κυβέρνησης από την Ευρώπη δείχνει να οδηγεί σε ένα νέο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και σε μια συμβιβαστική λύση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Επίσης, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεξαρτήτως συμφωνίας, ήδη αποφάσισε να αυξήσει το όριο της έκτακτης ρευστότητας που μπορεί να χορηγείται στις ελληνικές τράπεζες μέσω ELA κατά 5 δισευρώ. Όλες αυτές οι υπερβολές που ακούστηκαν τόσο κατά το προεκλογικό διάστημα όσο και μετεκλογικά είναι σίγουρο ότι έκαναν τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς. Πιστεύουμε όμως ότι γρήγορα τα προβλήματα αυτά θα ξεπεραστούν. Θα έρθουν πιο αισιόδοξες και πιο καλές μέρες. Θα επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη μας. Εμείς περιμένουμε να ηρεμήσει το θέμα σχετικά με το Eurogroup και αμέσως μετά είναι μία σειρά από νομοσχέδια τα οποία έχουμε συζητήσει και έχουμε ζητήσει από τη νέα κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τα πράγματα ίσανται άσχημα. Με όλα αυτά τα οποία γίνανε από την προκήρυξη των εκλογών και μετά, επιδίνωσαν ακόμα την κατάσταση. Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ άσχημα. Εάν τα πράγματα έρθουν θετικά, πιστεύω ότι ο κόσμος θα αναρθαρίσει λίγο και θα μπορέσει να πάρει λίγο τα επάνω του. Το θέμα είναι να μπορέσει να δει κάποιο φως στο τούνελ ο κάθε ένας άνθρωπος, ο οποίος βλέπει τα πράγματα μαύρα και άραχνα. Στη Δυτική Ελλάδα οι έμποροι και οι επιτιδευματίες αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τις εξελίξεις και όλοι πιστεύουν πώς θα πέσει χρήμα στην αγορά. Η αγορά στηρίζεται στην καλή ψυχολογία του κόσμου. Θέλω να πιστεύω πως έχουν εμφανιστεί κάποια ψήγματα αισιοδοξίας.